Καλή σας μέρα και στο στούντιο και στους ακροατές σας. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ, κάνουμε αυτή τη συμβολική κατάληψη στο Υπουργείο, μέρα πανελλαδικής πανηγυνομικής απεργίας, γιατί θέλουμε να ακουστούν πολύ δυνατά τα αιτήματά μας, τα αιτήματα που εν ολίγης απαιτούν να σηκωθεί όρθιο στα πόδια του ξανά το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν δημόσιες στους πολίτες. Διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες δουλειάς, διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις όλων των κενών οργανικών θέσεων και ακόμα περισσότερες, αν είναι δυνατόν, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Διεκδικούμε και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς μας, γιατί να θυμίσω ότι έχουμε και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άριο Πάγο που έχουμε δικαιωθεί για να παίρνουμε μισθούς πριν τις περικοπές που είχαμε με τα μνημόνια το 2012 και δεν έχουν υλοποιηθεί από πλευράς του κράτους. Δεν έχουν υλοποιηθεί αυτές οι δικαστικές αποφάσεις. Σήμερα θα μαζευτείτε εκεί στο Υπουργείο και μετά θα κάνετε και πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα έχουμε συγκέντρωση στις 9.30 ώρα. Θα συναντηθούμε και με τη συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ που θα κατέβει από την πλατεία Μαβίλη. Ο σκοπός είναι, κύριε Χασαπόπουλε, να απαντήσουμε στο Υπουργείο Υγείας και να ακούσει καλά και όλη η κοινωνία ότι είμαστε γιατροί που κάνουμε 8, 10 και 15 εφημερίες σε κάποιες περιπτώσεις. Είμαστε γιατροί που δουλεύουμε κάποιοι στα νησιά και στις ακριτικές περιοχές και παίρνουμε ένα επίδομα αγώνου της τάξης των 100 ευρώ. Είμαστε γιατροί και νοσηλευτές που μας βγαίνει πραγματικά το λάδι, να το πω έτσι, για να προσφέρουμε στους πολίτες, για να κάνουμε σωστά και συνειδητά τη δουλειά μας και δεν ανεχόμαστε να μας χαρακτηρίζει συμμορία της μιζέρια, ούτε ανθρωπάκια ο Υπουργός Υγείας. Συμμορία είναι η κυβέρνηση με την πολιτική που εφαρμόζει, που έχει τσακίσει το σύστημα υγείας πραγματικά. Κύριε Γαλανόπουλε, αυτά τα κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση για τις ακριτικές περιοχές, δηλαδή θέλω να πω για τα νησιά, για τη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι και πού αλλού τώρα. Παραμεθόριο. Γενικά, στην Παραμεθόριο. Σας ικανοποιούν ή θέλετε κάτι παραπάνω? Είναι κάτι καλύτερο από το επίδομα αγώνου που παίρναμε μέχρι πριν, όμως είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες ακόμα και σήμερα. Γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι ένας γιατρός μόνο και μόνο για να νοικιάσει ένα σπίτι σε ένα νησί, ας πούμε, της χώρας, μπορεί να θέλει και ενοίκιο παραπάνω από το μισθό που παίρνει. Βέβαια. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πλέγμα κινήτρων που θα είναι και οικονομικά και επιστημονικά, για να μπορεί κάποιος να έχει έναν ορίζοντα ότι ασκεί και το επάγγελμά του και την επιστήμη του. Καταλαβαίνετε, ένας γιατρός μπορεί να έχει σπουδάσει 12, 15, βέβαια, μπορεί και 20 χρόνια να εκπαιδεύεται. Κάπου πρέπει να βγει αυτή η δουλειά προς όφελος του κόσμου. Πρέπει να καταλάβουν όλοι και να καταλάβει και η κυβέρνηση, κύριε Γαλανόπουλε, ότι ένας γιατρός, πρόληψη ενός γιατρού σε ένα απομακρυσμένο νοσοκομείο δεν λέει τίποτα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να παλεύει μόνος. Ήδη στη Δράμα απειλήσε να παραιτηθούν οι παθολόγοι. Στην Κόδε πάνε, γιατί είναι λίγοι, ένας-δύο. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει μαζικά να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις και όχι αποσπασματικά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ελκυστικά η όποια προκήρυξη της μίας θέσης και για τους γιατρούς. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γαλανόπουλε. Να είστε καλά.